Μόλις λίγες ημέρες μετά την διάρρηξη στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία, κατά την οποία οι δράστες αφαίρεσαν τάματα και μέρος του διάκοσμου του ναού, σημειώθηκε νέο χτύπημα, αυτή τη φορά στην αποθήκη. Οι άγνωστοι έδρασαν με τον ίδιο τρόπο, με τα μεσονύκτιες, οι πρώτες πρωινές ώρες, και αφού κατάφερε να παραβιάσουν με ξύλινο λωστό τα παραθυρόφυλλα, αφαίρεσαν 60 κιλά λάδι που προοριζόταν για τα καντήλια. Δυστυχώς σήκωσαν το βαρέλι όπως ήταν και το πήραν. Ο τρόπο που χρησιμοποίησαν και τα εργαλεία δείχνουν ότι είναι οι ίδιοι. Οι ίδιοι επανήλθαν λοιπόν. Βέβαια, οφείλω να σας πω ότι επεχείρησαν και στην πόρτα του γραφείου, επεχείρησαν να την ανοίξουν. Δυσκολεύτηκαν όμως και την εγκατέλειψαν. Το δεύτερο χτύπημα διαρρηκτών μέσα σε λίγες ημέρες στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στο Ακροτήρι προκαλεί έντονο προβληματισμό στον εφημέριο του ναού. Ο εφημέριος Πατήλ Εμμανουήλ Μπιτζανάκης εκφράζει τη βεβαιότητά του πως τα περιστατικά σε βάρος του ναού δεν είναι τυχαία και εκτιμά πως έχουν στόχο συνολικά το περιβάλλον του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία. Στοχεύεται το μνημείο, στοχεύεται η Εκκλησία, στοχεύεται το πρόσωπό μου. Όλα αυτά πάνε ένα πακέτο τελικά. Αυτό ήταν δύσκολο να το καταλάβω στην αρχή, τώρα όμως το αντιλαμβάνομαι πολύ καλύτερα και κατανοώ ότι πρέπει να αντιδράσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο προηγούμενο περιστατικό διάρρηξης του ναού, οι δράστες είχαν παραβιάσει και πάλι με λωστό την δεξιά είσοδο, χωρίς να αναζητήσουν χρήματα από το παγκάρι, γεγονός που έκανε τον εφημέριο να μιλά για κίνητρα σχετικά με τον λόγο του ίδιου και της Εκκλησίας. Δεν πειράξανε το κηδείο των χρημάτων. Κατά τα άλλα ήρθανε για κλοπή τάχατες. Δεν είναι κλοπές, είναι μηνύματα. Δεν πήραν το κητίο. Πλέον η ενορία είναι έτοιμη να λάβει τα μέτρα της για να διαφυλάξει τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εκκλησιαστικά μνημεία της Δυτικής Κρήτης. Καθορίζουμε εθελοντικά κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι δεν θα τους αναφέρουν για ευνόητους λόγους αυτή την ώρα, να έχουν τα μάτια τους στυλωμένα στον χώρο. Είτε θα προβούμε και στην εγκατάσταση των καμερών οι οποίες έρχονται και τους συναγερμούς, διότι πρέπει το μνημείο να περιφρονηθεί πάση θυσία. Διότι περιμένω με άνοιξη καιρού να έχουμε περισσότερο βαθανισμό. Μέχρι σήμερα και παρά τα δεκάδες περιστατικά διαρρήξεων, ο Ιερός Ναός Προφήτη Ηλία, που δέχεται καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών λόγω ιστορικότητας και λόγω τοποθεσίας, παρέμενε αφύλακτος.